Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνω κι εγώ το tag για ποιο λόγο βάφουμε. Το οποίο, μια ερωτήσει τη σκέφτηκα εγώ, δεν θυμάμαι αφορμή ποιο βιντεάκι. Ένα βιντεάκι που έβλεπα από ένα κορίτσι και μου ήρθε αυτή η έμπνευση να κάνω ένα tag με 10 ερωτήσεις και να είναι σχετικά με το μακιάζ. Λοιπόν, το έχουν κάνει πάρα πολλά κορίτσια. Ευχαριστώ όλες όσες το έκαναν. Ήταν πάρα πολύ διαφωτιστικό tag. Νομίζω ότι. Πώς να το πω. Πολλές κοπέλες απάντησαν έτσι όπως περίμενα ότι θα απαντήσουν και πολλές κοπέλες όμως απάντησαν πολύ διαφορετικά από ό,τι περίμεναν. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, τώρα πείτε μου εσείς τι πιστεύετε για τις δικές μου απαντήσεις. 1. Βάφεστε κάθε μέρα? Όχι, δεν βάφουμε κάθε μέρα. Βάφουμε μόνο όταν έχω όρεξη να βαφτώ. Προσπαθώ να βάφομαι κάθε μέρα. Προτιμώ να βγαίνω έξω περιποιημένη και βαμμένη παρά να βγαίνω έτσι άβαφη και περιποίητη, αλλά εάν δεν έχω διάθεση δεν θα βαφτώ. Αν βάφεστε το πρωί μέχρι πότε κρατάτε το μακιγιάζ σας, ξεβάφεστε το μεσημέρι, ξαναβάφεστε ή όχι? Αν βαφτώ το πρωί και δεν πάω στο σπίτι για να κοιμηθώ το μεσημέρι, θα το κρατήσω μέχρι ισότου πάω σπίτι. Γενικός κανόνας είναι με το που θα πάω στο σπίτι θα ξεβαφτώ, γιατί το πιο πιθανό είναι το μακιγιάζ μου δεν θα είναι καλό. Δηλαδή, επειδή έχω λιπαρή επιδερμίδα, δεν κρατάει το μακιγιάζ και τις περισσότερες φορές, επειδή πειράζω πάρα πολύ το πρόσωπό μου και γενικά το μακιγιάζ μου τα έχει παίξει 2-3 ώρες μετά που θα το βάλω. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που φεύγουν από το σπίτι στην τρίχα και γυρνάνε στην τρίχα και ενώ είναι έξω θα πάνε, θα ξαναβάλουν κραγιόν, θα κάνουν με χαρτί το μέτωπο, θα βάλουν ρούζ, όχι. Εγώ θα βαφτώ το πρωί επειδή έχω όρεξη να βαφτώ και θα γυρίσω στο σπίτι και τις περισσότερες φορές είμαι λέτσος όταν γυρνάω. Είμαι χειρότερα από όταν είμαι άβαφη, γιατί έχει μουτζωρωθεί, έχει γίνει. Αλλά ξεβάφομαι. Αν δεν έχετε να βγείτε από το σπίτι, βάφεστε για να είστε βαμμένες μέσα στο σπίτι. Ναι, μπορεί να βαφτώ, γιατί βαριέμαι και γιατί το ότι βάφομαι δεν έχει καμιά σχέση με το τι θέλω να κάνω, αλλά με το τι νιώθω εγώ εκείνη τη στιγμή. Αν έχω όρεξη να βαφτώ, θα βαφτώ, γιατί. Όταν λέμε αν δεν έχετε να βγείτε από το σπίτι, δεν εννοώ δηλαδή, πείτε μου, δεν έχετε τίποτα να κάνετε, θα βαφτείτε? Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ, δηλαδή, το μακιγιάζ το κάνετε, αυτό, η ερώτηση αποσκοπούσε στο, το μακιγιάζ το κάνετε καθαρά για να σας βλέπει ο κόσμος ή το κάνετε γιατί σας αρέσει σαν δημιουργική, σαν δημιουργικό πράγμα, όπως πούμε παίρνετε και ζωγραφίζετε. Αυτό ήταν η ερώτηση, η μία πλευρά της ερώτησης. Και άλλη πλευρά της ερώτησης είναι, αν έχετε να βγείτε από το σπίτι, βάφετε για να είστε βαμμένες μέσα στο σπίτι, πόσο, δηλαδή αν βάφεστε ειδικά κάθε μέρα και βάφεστε για να είστε και μέσα στο σπίτι βαμμένες, σημαίνει ότι το μακιγιάζ είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξής σας. Οπότε, αυτό σημαίνει ότι βάφεστε ουσιαστικά για να βλέπετε εσείς τον εαυτό σας βαμμένη και δεν μπορείτε να δεχτείτε τον εαυτό σας άβαθη. Δηλαδή αυτή η ερώτηση σε αυτά τα σημεία αποσκοπούσε. Βγαίνετε ποτέ έξω σε κλαμπ γάμο για καφέ χωρίς να είστε βαμμένες? Σε κλαμπ όχι, δεν βγαίνω χωρίς να είμαι βαμμένη, δεν μ' αρέσει. Νιώθω σαν να είμαι ξεβράκωτη. Και σε γάμο επίσης νιώθω σαν να είμαι ξεβράκωτη, γιατί όλοι οι άλλοι είναι βαμμένοι, όλες οι άλλες είναι βαμμένες, όλες οι άλλες είναι κυριλέ. Και δεν νομίζω ότι όσο καλά ρούχα και να φοράς, εκτός κι αν είσαι θεά ας πούμε και κούκλα, και δεν είσαι θεά και κούκλα μετά τα 24, καλώς ή κακώς το δέρμα σου δεν είναι όπως όταν είσαι νέα, δεν μπορείς να είσαι στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή κάπου νιώθεις σαν ξεβράκωτος. Είναι το ίδιο πράγμα το να πας σε ένα γάμο, σε ένα κλαμπ και να είσαι με τις φόρμες. Και όλοι οι άλλοι να είναι ντυμένοι με σεξι ρούχα. Εγώ έτσι το βλέπω. Τώρα για καφέ μπορεί να πάω και άποφη, γιατί για καφέ. Εντάξει, δεν λέει και κάτι. Καφέ μπορεί να πας και μετά τη δουλειά. Καφέ μπορεί να πας και να βγεις να συζητήσεις κάτι. Δεν είναι δηλαδή ο καφές καθαρά διασκέδαση. Είναι εντελώς διαφορετικά τα. Τι αναμένεται από τον άνθρωπο σε αυτές τις διαφορετικές τρεις περιπτώσεις. Δηλαδή το κλαμπ είναι καθαρά για διασκέδαση και καθαρά για να προσελκύσεις το άλλο φύλλο ή για να. Τέλος πάντων, είσαι όμορφη. Γιατί βγαίνεις, θες να είσαι όμορφη, να διασκεδάσεις κτλ. Είναι καθαρά θέμα αγκομενικό, πιστεύω, το κλαμπ. Έχει δηλαδή μια αγκομενική υπόκρουση από πίσω. Και ακόμα και αν είσαι δεσμευμένη, παντρεμένη, πάλι βγαίνεις σε κλαμπ και θες να αρέσεις, θες να περνάει μπογιά σου. Αλλιώς δεν βγαίνεις σε κλαμπ. Ή βγαίνεις σε κλαμπ με την παρέα κτλ. Για να χορέψεις και να περάσεις καλά. Στην περίπτωση αυτή δεν σε ενδιαφέρει αν είσαι βαμμένη, αλλά και πάλι δεν θα πας άβαφη. Γιατί να πας άβαφη, δεν υπάρχει λόγος.
Είναι μια ερωτελεστία το βάψιμο πριν βγεις έξω. Είναι κάτι που βοηθάει στην, το να νιώθεις όμορφη, βοηθάει στο να τον πεις δεν νιώθεις όμορφη, όχι δεν νιώθεις τόσο όμορφη. Το πιστεύω αυτό. Και δεν είναι και κακό, πιστεύω, να το πιστεύεις αυτό. Βοηθάει όλη αυτή η ερωτελεστία. Ο γάμος πάλι πρέπει να τιμήσεις το πρόσωπο που σε καλεί. Δεν μπορείς να πας ούτε με το βρακί, ούτε με την πιτζάμα. Όπως θα βάλεις καλά ρούχα για να το τιμήσεις αυτό το πρόσωπο, επειδή όλοι θα είναι καλά ντυμένοι εκεί και θα σε κουτσομπολέψουν, θα πας και βαμμένη. Για καφέ πάλι κανένας δεν θα σε δει, κανένας δεν θα σε προσέξει, γι' αυτό και πάμε άβαφοι. Δεν τιμούμε κανέναν, δεν θέλουμε να γαμπρίσουμε, οπότε δεν μας ενδιαφέρει. Καλώς ή κακώς, εγώ πιστεύω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί άμα σας πω να πάτε για καφέ, εκεί που συχνάζει ο γκόμενος που θέλετε να ρίξετε, εννοείται ότι θα πάτε στην τρίχα, έτσι δεν είναι, κορίτσια. Είναι απλά τα πράγματα, δηλαδή να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πώς νιώθετε αν είστε έξω και κυκλοφορείτε άβαφες? Πώς νιώθω? Δεν νιώθω τίποτα, καμιά φορά ούτε καν αντιλαμβάνομαι ότι είμαι άβαφη ή βαμμένη. Βέβαια, όταν λέω κυκλοφορείτε έξω, τι εννοώ κυκλοφορείτε έξω? Εννοώ στην καθημερινότητά σας, στη δουλειά σας, στα ψώνια σας, στο σούπερ μάρκετ. Πώς νιώθετε και είστε άβαφες? Νιώθω μια χαρά. Ή ας πούμε, άμα τύχει και σας δει ένας γκόμενος και είστε άβαφες, πώς, ας πούμε, να ανοίξει η γη να με καταπιεί? Όχι, εγώ προσωπικά δεν το νιώθω αυτό. Δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι έχω αμάν κανένα τεράστιο κουσούρι. Παρόλο που έχω το ράκμι, πάλι δεν με ενοχλεί τόσο πολύ. Αυτή η ερώτηση αποσκοπούσε στο αν νιώθετε άνετα με το πετσί σας. Δηλαδή, εάν πρέπει να είστε βαμμένες για να βγείτε έξω. Αν δηλαδή άβαφες θεωρείτε ότι είστε άσχημες. Αυτή την ερώτηση ήθελα να απαντήσω. Εγώ όχι, δεν θεωρώ ότι είμαι άσχημη άβαφη. Εντάξει, θεωρώ ότι είμαι και καμιά γκομενάρα, είτε άβαφη είτε βαμμένη. Απλά μου αρέσει ο εαυτός μου περισσότερο βαμμένος, γιατί όπως και να το κάνουμε, η εικόνα που έχω ως βαμμένη είναι καλύτερη από την εικόνα που έχω ως άβαφη, σύμφωνα με τα πρότυπα και τα δεδομένα της κοινωνίας στην οποία ζω και υπάρχω και συναλλάσσομαι. Αυτό. Νιώσατε ποτέ ότι ο κόσμος σας φέρεται διαφορετικά όταν είστε βαμμένοι σε άβαφη? Ναι, ο κόσμος φέρεται διαφορετικά και αν δεν το έχετε νιώσει αυτό, προφανώς δεν είστε πολύ ευαίσθητες στο πώς σας αντιμετωπίζει ο κόσμος. Ένα κόκκινο κραγιόν κάνει τον άλλο σας κοιτάει στα χείλια, είτε θέλετε να το παραδεχτείτε είτε όχι. Ένα πρόσωπο άβαφο γεμάτο σπυράκια, τον άλλον αυτόματα του πάει το μυαλό ότι είστε νέα. Εμένα έχει τύχει να κυκλοφορώ με την ακμή και να με ρωτάνε αν είμαι 22 χρονών, γιατί έχω σπυράκια, και να νομίζουν ότι είμαι κοριτσάκι. Εάν φοράτε κόκκινο κραγιόν, μεγάλο δείχνετε, όπως και να το κάνουμε. Έντονα μαύρα μάτια βαμμένα στη διάρκεια της ημέρας είναι λίγο goth, θέλουν να πουν κάτι, ο κόσμος αντιδράει σε αυτό που βλέπει. Εάν είσαστε βαμμένες και ντυμένες με ακριβά ρούχα και κουβαλάτε 10 τσάντες ψώνι και μπείτε σε ένα μαγαζί, θα δείτε ότι η πολίτρια θα σας εξυπηρετήσει καλύτερα. Και αυτό είναι... Πραγματικά το έχω τεστάρει δηλαδή. Άλλος πάνω. Αν σας απαγόρευα να βαφτείτε, πώς θα άλλαζε η καθημερινότητά σας? Δεν θα άλλαζε και πολύ η καθημερινότητά μου, απλά θα είχα χάσει ένα από τα χόμπι που μου αρέσει πάρα πολύ. Τι είναι αυτό που θεωρείτε απαραίτητο για να βγείτε έξω από το σπίτι? Μακιγιάζ, στάνισμα, ρούχα, καθαρά, παπούτσια, γυαλισμένα κτλ. Τι θα μπορούσατε να παραλείψετε? Λοιπόν, για να βγω έξω από το σπίτι θεωρώ απαραίτητο να είμαι ντυμένη. Με ρούχα ή με πιτζάμες. Πάντως ντυμένη. Δεν μπορώ να βγω έξω από το σπίτι με το βρακί. Ντρέπομαι. Και είναι και προσβολή της δημοσίας εντός και θα γίνω και ξεφτύλα. Αλλά γυαλισμένα παπούτσια όχι ποτέ. Συνήθως τα παπούτσια μου είναι με στην βρώμα, με στην πίχλα. Εκτός και αν προσέξω την εμφάνισή μου. Δηλαδή, εάν βγω έξω άβαφη, αχτένιστη, με ό,τι να είναι ρούχο, ό,τι βρω μπροστά μου το πρωί, δεν θα κοιτάξω τα παπούτσια μου. Αλλά αν καθίσω και ντυθώ όμορφα, έτσι, ωραία, κάνω το μαλλί, βαφτώ, θα είναι λίγο γελίο να φοράς παπούτσια να είναι με σκυλάσπη, ας πούμε, και να μην είναι γυαλισμένα. Εντάξει, όχι θα κάτσω να τα γυαλίσω, αλλά θα τα καθαρίσω τουλάχιστον. Και αυτό καθαρίζει, θα γυαλίσει κιόλα. Τώρα το μαλλί είναι μεγάλο, πονεμένη ιστορία. Και σας που έχετε μακριά μαλλιά, το μαλλί είναι το μόνο εύκολο, άμα δεν σας ταιριάζει, το πιάνετε μια κοτσίδα και είστε κυρουλούμπα. Εμείς με τα κοντά μαλλιά ήμασταν κυρουλούμπα μέχρι να έρθει σε αυτό το έσχιστο μήκος. Γιατί τώρα, ας πούμε, αν το μαλλί μου είναι χάλια, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν μπορώ να λουστώ και να κάθομαι να κάνω πιστολάκι. Το πιάσω με τσιμπιδάκι όπως να είναι, ίσως το βάλω έτσι λίγο κερί να το κάνω τριλιάρικο, αλλά αν το μαλλί μου είναι χάλια, είναι χάλια. Υπάρχουν μέρες που το μαλλί δεν συνεργάζεται απλά. Και ειδικά όταν προσπαθείς να το μακρύνεις, εννοείται ότι θα περάσει από αυτό το στάδιο της τρελής. Οπότε κάπου πέφτουν τα στάνταρ σου και δεν σε νοιάζει. Λες εντάξει, και ας βγω έτσι σαν ξεμαλιά. Στα αρχίδια μου κιόλας. Ψάμπος. Αλλά εντάξει, τότε συνήθως όταν μπαίνεις στη διαδικασία να βαφτείς,
Εγώ τουλάχιστον, το μέσα στη διαδικασία να βαφτώ και θα καθίσω, θα κάνω και το μαλλί ταυτόχρονα, θα κοιτάξω να βάλω και καλά ρούχα. Γι' αυτό λέω ότι μου αρέσει περισσότερο να βγαίνω εξωπρεπειμένη, γιατί γενικά για μένα είναι. Το βάψιμο είναι σαν το πιστόλι μπαμ που βαράει ο αυτός στην πίστα για να αρχίσουν να τρέχουν. Δηλαδή, αν δεν κάτσω να βαφτώ, το πιο πιθανό είναι να μην κάνω τίποτα. Αλλά αν κάτσω να βαφτώ, το πιο πιθανό είναι να κάνω και όλα τα άλλα. Θα μου πεις γιατί. Θα πω γιατί. Γιατί απλούστατα για να κάτσω να βαφτώ θα χρειαστώ ένα 20 λεπτό. Εφόσον έχω φάει ένα 20 λεπτό και σημαίνει ότι δεν βιάζομαι και ότι έχω όρεξη, θα φάω και ένα 5 λεπτό να κάνω τα μαλλιά μου. Αλλά αν δεν έχω όρεξη, θα φάω ούτε το 5 λεπτό ούτε το 20 λεπτό. Φυσικά δεν έχω όρεξη, δεν βγω και καθόλου, αλλά τέλος πάντων. Εξαρτάται το μέγεθος της σπαρίλας, Παύλα, για εσάς που είστε από την Αθήνα, βαρεμάρας, σπαρίλα θα πει βαρεμάρα, που νιώθω. Λοιπόν, ποια είναι η γνώμη σας για τις κοπέλες που βάφτε ακόμα και για να πάνε στο σούπερ μάρκετ? Αν είστε μία από αυτές, εξηγήστε μας το σκεπτικό σας. Η ερώτηση αυτή δεν ήταν αν θα πάτε στο σούπερ μάρκετ και νογκόμενο σας εκεί, αν θα πάτε στο σούπερ μάρκετ και πάτε μετά στο κλαμπ, αν θα πάτε στο σούπερ μάρκετ έχετε να βγείτε για καφέ μετά. Η ερώτηση ήταν εάν το μόνο που έχετε να κάνετε για να πάτε να βγείτε από το σπίτι σας είναι να πάτε στο σούπερ μάρκετ, να πάρετε 3 λεμόνια και να γυρίσετε πίσω. Και στο σούπερ μάρκετ αυτό θα συναντήσετε ανθρώπους, τον οποίο η γνώμη δεν σας ενδιαφέρει και δεν θα ξαναδείτε. Αυτή ήταν η ερώτηση. Θα βαφτείτε για αυτό το πράγμα, δεν θα μπείτε στη διαδικασία, έστω για 5 λεπτά θα πάτε να ψωνίσετε, να βάλετε το μακιγιά σας ή θα βγείτε έτσι όπως είστε, είστε δηλαδή άνετα με τον εαυτό σας. Αυτό, σε αυτό που σκουπούσε η ερώτηση. Και η απάντηση σε μένα είναι ότι ναι, νιώθω μια χαρά με τον εαυτό μου και στο σούπερ μάρκετ να πάω και όπου θέλω να πάω. Και εάν δω μια κοπέλα σούπερ βαμμένη για να πάει στο σούπερ μάρκετ, παλιά τη θεωρούσα υπερβολική όταν ήμουν πιο μικρή, τώρα απλά θεωρώ ότι αυτή η κοπέλα σου έχει χρόνο και της αρέσει να περιποιείται τον εαυτό της. Και το πιο πιθανό να σκεφτώ ότι έχει και άλλα πράγματα να κάνει μετά. Εάν δεν έχει άλλα πράγματα να κάνει μετά, με γεια της, με χαρά της, μπράβο της που έχει το κουράγιο και κάθεται και βάφεται για το σούπερ μάρκετ. Πολύ λίγο θα περάσει από το μυαλό μου ότι αυτή είναι μια ανασφαλής κοπέλα. Και αυτό δεν θα περάσει μόνο από το σούπερ μάρκετ στο μυαλό μου. Μπορεί να δω μια κοπέλα βαμμένη έξω το βράδυ και από τη συμπεριφορά της και από τον τρόπο που κινείται και από τον τρόπο που μιλάει να καταλήξω ότι είναι πολύ ανασφαλής. Αλλά αυτό το πράγμα, την ανασφάλεια όσον αφορά κάποιον ατόμο με το μακιγιάζ, δεν τη βλέπεις σε τέτοιες καταστάσεις όπως π.χ. σούπερ μάρκετ, αλλά τις βλέπεις σε καταστάσεις που πάτε για καφέ και άλλοι είναι τίγκα μακιγιαρισμένοι. Και όλη την ώρα είναι με το κραγιόν, το καθρεφτάκι, προσέχει πώς κάθεται, πώς κάνει, τι εντυπώσεις θα δώσει, σκέφτεται τα λόγια της. Βλέπετε δηλαδή ένα άτομο κόμπλεξαρισμένο, το οποίο προσπαθεί να δείξει μια εικόνα διαφορετική από αυτό που είναι, γιατί δεν έχει έρθει σε επαφή με αυτό που είναι. Ή βλέπεις μερικά άτομα, άλλες κουπέλες, που φοράνε μακιγιάζ έντονο, γελάνε υπερβολικά δυνατά, χτυπάνε τον άλλον, μιλάνε πάντα δυνατά, θέλουν να είναι το επίκεντρο της προσοχής. Και συνήθως αυτά τα άτομα είναι επιδειξιογανή άτομα, άτομα κομπλεξικά, άτομα που νιώθουν ότι πρέπει να τραβήξουν την προσοχή και το κάνουν αυτό είτε με το μακιγιάζ, είτε με τη συμπεριφορά, με χίλιους δυο τρόπους. Μετά, ποια γνώμη σας για τις κοπέλες που δεν βάφονται σε καθημερινή βάση και βάφονται μόνο μία στο τόσο, χωρίς γνώμη κτλ. Και αυτές οι κοπέλες πιστεύω ότι όταν δεν βάφεσαι, όχι σε καθημερινή βάση, αλλά βάφεσαι μία στο τόσο, π.χ. θα βαφτείς τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα, εκτός ότι πλέον δεν υπάρχουν τέτοιες κοπέλες, δεν πιστεύω, δεν έχω συναντήσει τέτοιες κοπέλες, γιατί βλέπω ότι οι γυναίκες πλέον βάφονται καθημερινά. Αν βγεις μια βόλτα στις μικροαστικές, σε μια πόλη μικρή, επαρχιακή, γιατί εγώ δεν ζω στην Αθήνα. Γιατί στην Αθήνα το βλέπω ότι πολλοί κόσμοι κυκλοφορεί άβαφος. Πάρα πολλές γυναίκες κυκλοφορούν άβαφες στο μετρό, στο για καφέ κτλ. Αλλά σε μια μικρή πόλη, όπως π.χ. η Σέρες, που είμαι εγώ, η Λάρισα, η Κατερίνη, η Ξάνθη, ελάχιστες κοπέλες θα δεις να κυκλοφορούν και γυναίκες άβαφες. Γιατί είναι μικρή η κοινωνία και λίγο πολύ ξέρεις ότι όταν θα βγεις έξω, θα συναντήσεις από τα 100 άτομα που θα συναντήσεις στον δρόμο, τα 30 θα σε ξέρουν και τα 50 θα σε έχουν δει κάπου. Και γενικά θες να δημιουργήσεις μια εντύπωση. Δηλαδή, ακόμα και το να βγεις για ψώνια είναι μια έξοδος σε μια μικρή πόλη. Ενώ στην Αθήνα, ας πούμε, άμα βγεις στην Ομόνια, ποιος σε είδε, ποιος σε ξέρει. Και έχει τόσες πολλές διαφορετικές ράτσες και τόσες πολλά διαφορετικά στυλ που εσύ μπορείς να λανσάρεις το δικό σου. Πράγμα που δεν συμβαίνει στις Σέρες, π.χ. Διότι αν εγώ βγω έξω και φοράω ρούχα πακιστανικά, ξέρεις αυτές τις κελεμπίες και τα τέτοια, θα με πάρουν στο κράτσιμο, θα με βγάλουν και στα τοπικά κανάλια. Στην Αθήνα όμως δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Οπότε όλα είναι σχετικά και πού ζεις και πώς υπάρχεις και πώς κάνεις. Αν είσαι φοιτήτρια διαφορετικά, μπορείς να βγεις και με τις πιτσάμες έξω. Χαίστηκες. Στην τελική δεν είσαι στην πόλη σου, δεν σε βλέπουν οι γονείς σου, δεν πάει κανείς να το πει στη μάνα σου, στον παπά σου, ούτε θα χάσεις το μαγαζί σου. Όπως π.χ. αν το κάνω εγώ, που άμα βγω με τις πιτσάμες στο φαρμακείο, στο χωριό μου π.χ., θα με κρεμάσουν το κουδούνι. Εντάξει, στο χωριό μου δεν με κρεμάσουν το κουδούνι γιατί ξέρουν ποια είμαι, αλλά στην πόλη, ας πούμε, στις Σέρες, σίγουρα μπορεί να με βγάλει κάποια φωτογραφία και να με κοροϊδεύει μετά. Και εμένα θα με πειράξει αυτό, γιατί θα το δουν όλος ο περιγυρός μου. Λοιπόν,
Τώρα δεν υπάρχουν κοπέλες που βάφονται μόνο Χριστούγεννα Πάσχα. Αυτές που βάφονται μόνο Χριστούγεννα Πάσχα είναι πολύ της Εκκλησίας, φαντάζομαι. Υπάρχουν τέτοια άτομα. Ή τι άλλο να πω. Δεν είναι της Εκκλησίας, είναι. Δεν έχουν λεφτά να πάρουν καλλιτικά. Δεν το πιστεύω αυτό. Γιατί τώρα με τα φτηνά καλλιτικά, με πολύ λίγα λεφτά, μπορείς να έχεις ένα αξιοπρεπές μακιγιάζ και να κάνεις μόνο ένα στυλ μακιγιάζ. Να εναλλάσσεις μόνο τα κραγιόν και τελείωσε. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να έχεις λεφτά για να είσαι περιποιημένη. Μπορείς με πάρα πολύ λίγα λεφτά, δεν είναι ανάγκη να παίρνεις Dior και τέτοια και Lancôme και ό,τι θέλεις. Βέβαια στο προηγούμενο βίντεο είπα ότι βαρέθηκα να βλέπω φτηνά καλλιτικά, αλλά ο κόσμος το παρεξήγησε αυτό, γιατί εγώ δεν εννοώ βαρέθηκα να βλέπω, μην με δείχνετε φτηνά καλλιτικά, δείξτε μου ακριβά για να παίρνω ακριβά ή πάρτε ακριβά. Απλά λέω ότι οι beauty gurus, επειδή ακριβώς είναι beauty gurus και ασχολούνται με το μακιγιάζ, οι περισσότερες ίσως είναι και μακιγιές, είναι στη δική, έχουν τεράστιες συλλογές. Θα μου πεις αυτό δεν ισχύει για όλους. Μερικές είμαστε φοιτήτριες, μερικές είμαστε μικρά κορίτσια που απλά μας αρέσει το μακιγιάζ και δεν έχουμε τεράστιες συλλογές και αναγκαστικά δεν έχουμε λεφτά και παίρνουμε φτηνά καλλιτικά. Με γεια σας, με χαρά σας. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Αυτό που με ενοχλεί είναι όταν βλέπω γυναίκες που θα ξοδέψουν 50-60 ευρώ την εβδομάδα σε φθηνιάρικα καλλιτικά και θέλουν να έχουν πολλά και παίρνουν πολλά φθηνιάρικα και δεν παίρνουν ένα καλό. Ακόμα όμως και αυτό το δικαιολογώ με την έννοια ότι μερικές σου λένε καλύτερα πολλά και φθηνά παρά ένα και ακριβό, γιατί τα ακριβά είναι μόνο φίρμα και μας κοροϊδεύουν. Και το ακριβό έχει κόστος παραγωγής 2 ευρώ όπως αυτό που παίρνω το φθηνό. Ναι, συμφωνώ και σε αυτό. Όμως, με ενοχλεί ότι, πώς να το εκφράσω να το καταλάβετε, ότι μας δουλεύουν ψιλόγαζοι οι εταιρείες, όλες, μας δουλεύουν. Ότι μας λανσάρουν ένα προϊόν, π.χ. αυτό το μπαλ, που για αυτούς έχει κόστος παραγωγής 20 λεπτά, για 2 ευρώ χαμηλότερη τιμή και για 20 ευρώ υψηλότερη τιμή, ανάλογα με ποια εταιρεία το κάνει marketing και τι περιτύλιγμα έχει και τι άρωμα έχει και τι έξτρα συστατικά μπορείς να βάλεις. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά από εκεί και πέρα, εάν μπεις μέσα σε αυτό το καταναλωτικό κλίμα, είτε παίρνεις πολλά ακριβά, είτε παίρνεις πολλά φτηνά, η αλήθεια είναι ότι παίρνεις πολλά πράγματα. Και αν το κάνεις γιατί σου αρέσει να συλλέγεις, γιατί σου αρέσει να έχεις πράγματα και να έχεις τα λεφτά να το κάνεις, καλώς. Εάν όμως το κάνεις γιατί νομίζεις ότι θα πάρεις αυτό το έξτρα το lip balm και θα γίνεις πιο όμορφη ή θα, δεν ξέρω, ή θα έχεις κάτι παραπάνω, τότε έχεις πέσει ήδη στην παγίδα και δεν έχει σημασία να τα πάρεις ακριβώς φθηνό, τα λεφτά σου είναι χαμένα. Γιατί πιστεύω ότι πάει για λάθος λόγο, γι' αυτό το είχα πει. Γιατί έβλεπα ότι το YouTube, ας πούμε, ασχολιόταν και πάρτε αυτήν την Essence, μια παλέτα. Και πάρτε και αυτό, και πάρτε και εκείνο, και πάρτε και το άλλο, και όλα αυτά μόνο 12 ευρώ. Και τι να το κάνω, 12 ευρώ, αλλά είναι άχρηστα, δεν τα χρειάζομαι. Έχω αυτά τα άλλα που μπορεί να κάνουν 20-30 ευρώ που να τα έχω πάρει και να κάνουν την ίδια δουλειά. Δηλαδή, κάπου, αυτό είναι που με ενοχλεί, ότι η φτήνια τρώει τον παρά. Όχι ότι δεν μου αρέσουν τα φτηνά καλλιτικά, έχω πάρα πολλά φτηνά καλλιτικά. Και εγώ παίρνω Τζορντάνα, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το κραγιόν που λέει Άρτεμι της Τζορντάνα, δεν έχω δει, έχω δει καλύτερα κόκκινα, αλλά εντάξει, δηλαδή είναι από τα κόκκινα κραγιόν μου από τα καλύτερα. Έχω πάρει και κραγιόν με 30 ευρώ, που δεν τα είναι τόσο καλά όσο αυτό. Πολλές φορές, μερικά πράγματα αξίζει τον κόπο να τα δείχνουμε, αλλά όταν αξίζει τον κόπο να τα δείχνουμε, δηλαδή όταν είναι εξαιρετικά, είτε για την τιμή του στη φθηνή, είτε για την τιμή του στην ακριβή, να μην δείχνουμε μπούρδες μόνο και μόνο για να δείχνουμε. Αυτό ήθελα να πω. Τώρα βέβαια πολλές φορές θέλω να πω άλλα και λέω άλλα, αλλά εντάξει. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το tag. Το κλείνω εδώ γιατί πήγε και αυτό πολύ μεγάλο βίντεο. Βέβαια αυτό θα είναι με πολύ χαμηλή ανάλυση, οπότε θα ανέβει πολύ γρήγορα. Αυτά είχα να σας πω. Φιλάκια, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!